ήταν εκείνη τη στιγμή που όλο το κορμί έτρεμε σύγκορμο, δέος και ανατριχύλα. Θα το δούμε ευθύς αμέσως, πάμε να το δούμε. Οπα! Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για τους Ανογιανούς, είναι μια σημαντική στιγμή για την Κρήτη. Ο Πυρίχιος Ανογιανός Πηδικτός μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μάλιστα σε μια στιγμή που βλέπουμε ότι υπήρχε πολλής κόσμος. Βεβαίως είναι ένα σημείο που έτσι κι αλλιώς αποτελεί σημείο αναφοράς και της τουριστικής επισκεψιμότητας στην ελληνική πρωτεύουσα. Εξαιρετική εικόνα. Θες να κάνεις ένα σχόλιο. Να συμπληρώσω κάτι, ότι ο χορός ο Πυρίχιος Ανογιανός που χορεύουμε έξω από το κοινοβούλιο, κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον άγνωστο στρατιώτη. Αποτείουμε φόρο τιμής στον άγνωστο στρατιώτη. Που άλλοι βεβηλώσανε τους Εύζωνες, τους προσβάλλανε ή κάψανε τα φυλάκια. Εμείς δηλώνουμε παρόν σαν όγια και αποτείουμε φόρο τιμής στον άγνωστο στρατιώτη, προερχόμενοι από το Προεδρικό Μέγαρο που είχαμε χορέψει ενώπιν του Πρωτοκόπη Παυλόπουλου, του τωρινού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θέλω να πάω στον Στέφανο τον Δραμουντάνη. Αν δεν κάνω λάθος, τον είδαμε και αυτό στα πλάνα να χορεύει. Στέφανε, ήταν μια σημαντική στιγμή και για σένα αυτή, να χορεύει στον Πυρίχιο Ανογιανό Πηδικτό μπροστά στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή. Πολύ μεγάλη στιγμή. Εννοείται, ήταν η ανατριχύλα. Νιώσαμε ανόγιες. Νιώσαμε μέσα στην Αθήνα, μέσα στο Σύνταγμα. Νιώσαμε Αθήνα. Πατούσαμε στις πλάκες της πόλης μας. Ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για μένα και για το σύλλογο, φαντάζομαι, ολόκληρο. Η ιδέα πώς ήρθε να χορέψετε εκεί, γιατί γνωρίζω ότι κάθε βήμα που κάνετε το κάνετε πολύ προσεγμένα, πολύ προσεκτικά. Δεν θέλετε ποτέ να προσβάλλετε, δεν θέλετε ποτέ να δημιουργήσετε μια εικόνα λίγο κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο από αυτό που είναι η ουσία. Και εδώ η ουσία είναι ότι με αυτόν τον χορό τιμάτε ολόκληρη τη χώρα. Φύγαμε από το Προεδρικό Μέγαρο που χορέψαμε μέσα στο Προέδρου και είπαμε να πάμε να κάνουμε και ένα χορό στο Σύνταγμα προς τιμήν του αγνώστου στρατιώτη, να νιώσουμε κι εμείς τη δύναμη αυτής της πλατείας, του συντάγματος μπροστά, στις τσολιάδες μας μπροστά.
που μένουν ακίνητοι και φαντάζομαι κοιτάζανε και αυτοί το χορό όπως χορεύαμε και ας μένουν ακίνητοι. Μάλιστα. Γιάννη Καλέργη, τι σημαίνουν για σένα τα ανόγια? Τα ανόγια για μας είναι το πρώτο πράγμα. Τα αγαπάμε και συνεχίζουμε αυτό που είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενοι από εμάς. Μάλιστα. Ειρήνη, είσαι και φοιτήτρια, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι φοιτήτρια, ναι. Άρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, είσαι από τους ανθρώπους που θα επέλεγαν να επιστρέψει και στα ανώγια για να ζήσει και να δραστηριοποιηθεί στον τομέα τον οποίο σπουδάζει? Λοιπόν, εγώ δεν έχω γεννηθεί στο χωριό. Ο μπαμπάς μου είναι γέννημα θρέμα των Ανογείων. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ στο Ηράκλειο και φοιτώ στο Ρέθυμνο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πιστεύω ότι μπορεί να υποστηρίξει στο χωριό μια επαγγελματική καριέρα. Μπορώ, νομίζω, να ασχοληθώ στο χωριό. Τι σπουδάζεις στο Ρέθυμνο, Ειρήνη? Παιδαγωγικό Δημοτικής. Ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσα να γυρίσω στο χωριό και ας μην έχω μεγαλώσει εκεί. Πηγαίνω όμως πολύ συχνά. Έχω τους συγγενείς μου και νομίζω ότι μπορεί να μου ανοίξει πολλές πόρτες στο χωριό. Μάλιστα. Αγγέλα, εσύ έχεις αναπτύξει επίσης τη δική σου δραστηριότητα και είναι αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι το μοναδικό λίπρο που έχει αλλάξει είναι η τεχνολογία. Αυτή η τεχνολογία, επειδή νομίζω ότι χαρακτηρίζεσαι στις κορυφές YouTuber της Κρήτης, έχει βοηθήσει μέσα από αυτά τα βίντεο να δείχνει σε αυτούς που δεν έχουν έρθει στα ανόγια, σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τα ανόγια, να βλέπουν εικόνες από τα ανόγια? Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό και ειδικά στο εξωτερικό με τους Έλληνες μετανάστες, τους κριτικούς, τους Κρήτες. Τους ξενιτεμένους, είναι πνοή ζωής αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, εμείς σε αυτό το κομμάτι συντελούμε με τον καλύτερο τρόπο. Διαφυλάσσουμε την παράδοσή μας και εννοείται την καταγράφουμε και ανεβάζουμε τα σχετικά βίντεο, τις σχετικές εικόνες, χωρίς να αλλοιώνουμε τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, της τοπικής κοινωνίας. Και η αλήθεια είναι ότι τα social media δίνουν και τη δυνατότητα να ταξιδέψει εικόνα πέρα από τα όρια της Κρήτης. Μπορεί να πάει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Βέβαια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έρχομαι σε εσένα, Χαμπί. Δεν θέλω να μου ξεκινήσεις ακόμα με την ιστορία σου, γιατί θα το πάμε λίγο πιο πίσω. Θέλω να μου πεις τι είναι για σένα τα ανώγια, τι είναι για σένα η Κρήτη. Είσαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αφγανιστάν, όμως για τους λόγους που θα μας πεις στην πορεία της εκπομπής, βρέθηκε στην Κρήτη, βρέθηκε στην Ελλάδα. Ναι. Βασικά, εγώ να πω για τα ανώγια, που ήταν ένα χωριό, που ήταν σαν δεύτερη πατρίδα μου, που μεγάλωσα εκεί πέρα, μου δώσανε χέρι οι Ανογιανοί να σταθώ στα πόδια μου. Για να βρω το δρόμο μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες. Θέλω να πάμε στον Στέφανο τον Δραμουντάνη. Στέφανε, θέλω να μου πεις και εσύ ποιες διαφορές εντοπίζεις τα ανώγια του σήμερα με τα ανώγια του χθες. Και ρωτάω και επιμένω σε αυτό το ερώτημα, γιατί νομίζω ότι οι εικόνες που θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής θα δώσουν και την απάντηση. Σίγουρα, κύριε Δασκαλάκη. Καταρχήν θα με λες Μανώλη. Μανώλη. Σίγουρα τα παλιά χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά. Οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά μεταξύ των, γιατί δεν υπήρχε ούτε καν αμάξι να φύγουν. Εμείς όμως, όσο μπορούμε, κρατούμε την παράδοση, κρατούμε σφιχτά τις δεσμούς ακόμη, μαθαίνουμε από τις παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, τα σπίτια μας, αυτά που ζήσαν το δύσκολο καιρό, όλα αυτά. Και πορευόμαστε με αυτά τα βήματα, όσο μπορούμε να τα κρατήσουμε να μείνουν. Γι' αυτό και τα ανώγια πιστεύω ότι στην Κρήτη είναι ακόμα ένα χωριό που κρατεί σφιχτά τις παραδόσεις. Μάλιστα. Θέλω να πάω στον Αλή. Επίσης, ένας άντρας από το Αφγανιστάν που για τους δικούς του λόγους που θα μας πει στην πορεία βρέθηκε στην Κρήτη. Περίμενες ποτέ, Αλή, αυτό το μέγεθος της φιλοξενίας ότι θα το δεχόσουν στην Κρήτη, στα ανώγια? Ποτέ δεν το περίμενα. Απλά αυτό που είδα εγώ και μ' άρεσε, γι' αυτό έκατσα τόσα χρόνια και μέχρι αυτή τη στιγμή πάντα λέω για ανώγια, τίποτα άλλο. Γιατί πέρασα και άλλες χώρες και έχω δει, δεν ήταν τέτοιο φιλόξενοι άνθρωποι και τόσο αγαπημένοι. Δηλαδή να μας παίρνει από τα χέρια μας και να μας δείξει τα πράγματα, τη ζωή, πώς πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να μην κάνουμε. Να υποθέσω ότι και εσύ και ο Χαμπίμπ, όταν ήρθατε στην Ελλάδα, δεν μιλούσατε ελληνικά. Προφανώς. Θέλω να σας πω ότι μιλάτε εξαιρετικά ελληνικά και μπράβο σας. Και γνωρίζω ότι δουλεύετε και ως μεταφραστές εδώ στην Κρήτη. Ναι. Δουλεύουμε στην προσωρινή στέγαση προσφύγων, που λέγεται είναι η Στία, που υλοποιεί το πρόγραμμα Αναπτυξιακή Ηρακλείο σαν έδρα και εδώ στο Ηράκλειο υλοποιεί το πρόγραμμα Πλοηγός.